Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα σας δείξω σοκολατίτσες Mars. Έχω κάνει την έρευνά μου στο διαδίκτυο. Δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά μία σωστή συνταγή. Το έψαξα πάρα πολύ. Οπότε είπα και εγώ να κάνω μία δοκιμή να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Έχω βάλει μέσα 300 γραμμάρια, μέσα στην κασαρόλα μας, 300 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 400 ml, δηλαδή δύο συσκευασίες των 200 γραμμαρίων. Θα το αφήσουμε εδώ πέρα να ζεσταθεί και μόλις πάρει δράση θα σας πω τι θα κάνουμε. Αυτό που θέλουμε τώρα να γίνει είναι να λιώσει η ζάχαρη. Να λιώσει η ζάχαρη με την κρέμα γάλακτος και μετά θα βάλουμε 200 γραμμάρια γλυκόζι και στο τέλος 15 γραμμάρια για να αρωματίσουμε, 15 γραμμάρια βούτυρο και μία τσιπιά αλάτι. Επειδή η συνταγή είναι λίγο μεγαλούτσικη, θα κλείνω κατά διαστήματα το βίντεο και θα το ξανανοίγω την ώρα που θα είναι έτοιμο. Οπότε τώρα σας κλείνω πάλι και σε 2-3 λεπτά θα ξανανοίξω. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχει ζεσταθεί αρκετά η κρέμα γάλακτος, δεν έχει έρθει ακόμα ο βρασμός. Θα ρίξουμε 200 γραμμάρια γλυκόζης μέσα. Λοιπόν, και αυτό όλο τώρα θα αρχίσει να βράζει μέχρι τους 110 βαθμούς. Ανακατεύουμε συγχρόνως. Θέλουμε μια καραμέλα μαλακιά. Λοιπόν, τώρα όσοι δεν έχετε, πώς το λένε, δεν έχετε θερμόμετρο, δεν μπορώ να κάνω κάτι, θέλω να φτάσει σε θερμοκρασία 110 βαθμούς. Είμαστε ακόμα στους 92. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Πιάσαμε τις 100. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Το επόμενο στάδιο είναι να φτιάξουμε τη μους που έχει μέσα. Θα χαμηλώσουμε λιγάκι τώρα γιατί αυτό θα φουσκώνει. Ωραία. Σιγά σιγά θα πάει στους 110 βαθμούς και όταν θα πάει στους 110 βαθμούς θα ρίξουμε μία τσιγκιά αλάτι και 15 γραμμάρια βούτυρο. Βλέπετε φουσκώνει συνέχεια, οπότε θέλει συνέχεια ανακάτεμα. Όταν το βλέπετε ότι πάει να ξεφύγει λιγάκι, το ανακατεύουμε για να μην έχουμε θέμα. Είμαστε ήδη στους 103. Λοιπόν, αυτό τώρα μόλις τελειώσει θα τα ρίξουμε σε ένα ταψάκι, θα τα αφήσουμε να κρυώσει καλά και μετά θα φτιάξουμε το δεύτερο μείγμα, το οποίο θα πρέπει να μείνει 24 ώρες
για να μπορέσει να τραβήξει τις υγρασίες του και να είναι σωστό. Λοιπόν, είμαστε στους 103, 104, 104. Βλέπετε ήδη και το χρώμα του αρχίζει και αλλάζει σιγά σιγά. Θα πάρει το χρώμα της καραμέλας. Ανακατεύουμε μόνο όταν βλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει προς τα πάνω ο αφρός, να μην μας χυθεί η καραμέλα, έτσι. Το σκεύος είναι αντικολλητικό, έτσι κι αλλιώς δεν κολλάει. Είμαστε στους 104,5. Η θερμοκρασία καλό είναι να την μετράμε όταν δεν ανακατεύουμε. Να ξέρετε ότι όταν ανακατεύεται το μείγμα, πέφτει η θερμοκρασία. Προφανώς γιατί φεύγουν οι υγρασίες από μέσα, είμαστε στους 105 βαθμούς. Σίγουρα θα χρειαστείτε ένα θερμόμετρο, να πάτε να το πάρετε, δεν είναι πολύ ακριβό, 6-7 ευρώ έχει, και όσοι ασχολείστε έτσι χομπίστηκα με την ζαχαροπλαστική, να είστε σίγουροι ότι θα σας χρειαστεί. Είναι, μερικές φορές είναι ορισμένες συνταγές που πρέπει να παίζουμε αναγκαστικά με θερμοκρασίες. Παραδείγματος χάρη, η καραμέλα τώρα αυτή, εάν δεν πάει 110 βαθμούς, ας την βλέπετε ότι βράζει, αν δεν πάει 110 βαθμούς δεν πίζει. Θα σας βγει ένα πράγμα νερουλό και δεν θα είναι σωστό. Έχουμε φτάσει 106 ήδη. Αυτό τώρα να ξέρετε ότι όσο βράζει αλλάζει και το χρώμα του, έτσι, θα γίνεται λίγο πιο σκούρα. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα καθόμουν να μην είχε πιάσει και ήθελα να φτιάξω τσουρέκια, αλλά με τρώει αρκετές μέρες αυτό, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ εμάς, ήθελα να φτιάξω κι εγώ τις δικές μου. Είναι τελείως διαφορετικό, παιδιά, να φτιάχνεις κάτι δικό σου και να το γεύεσαι, παρά να πηγαίνεις να αγοράσεις. Εντάξει, δεν είναι κάποιο σοβαρό ποσό το να αγοράσεις μία μάσκα να τη φας, όμως αν το έχεις φτιάξει εσύ, είναι αλλιώς, είναι, πώς να το πω, παιδί μου, είναι το μεράκι, είναι η γεύση, δεν ξέρω. Εμένα πάντα μου άρεσε να φτιάχνω δικά μου πράγματα και να δοκιμάζω. Έχουμε φτάσει ήδη 108 βαθμούς.
Λοιπόν, είναι έτοιμη η καραμέλα μας. Κατ' όλη 9. 110. Τώρα που κάνουμε και ένα καρματάκι. Ναι, είμαστε έτοιμοι. Η γεύση του δεν παίζεται. Λοιπόν, θα ρίξουμε τη μια τσιμπιά αλάτι. Και θα βάλουμε και λίγο χρώμα, λίγη βανίλια, να πάρει μόνο και μόνο για να πάρει χρώμα, τίποτα άλλο. Εδώ είμαστε έτοιμοι. Λίγο, ίσα ίσα. Για να πάρει λίγο χρώμα. Λοιπόν, θα ρίξουμε και τα 15 γραμμάρια το βούτυρο μέσα, να λιώσει. Θα ανακατεύουμε συνέχεια. Μέχρι να λιώσει το βουτυράκι μας. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο είναι έτοιμο. Βλέπετε, η καραμέλα μας είναι έτοιμη. Λοιπόν, έχω βάλει ένα καψάκι εδώ πέρα και του κουβάλει λίγο λαδάκι, έτσι ίσα ίσα για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου κολλήσει, γιατί καμιά φορά στις λαδόκολλες έχουμε λιγάκι θέμα, έτσι, και ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα. Τώρα, εσείς που μπορεί να μην έχετε θερμόμετρο, απλά ο μόνος τρόπος που μπορείτε να το δείτε για να το καταλάβετε είναι όταν αρχίζει να βγάζει χρώμα, πώς το λένε, να αλλάζει η καραμέλα το χρώμα της, εκεί θα καταλάβετε ότι είναι έτοιμη. Λοιπόν, είναι έτοιμη η καραμέλα. Λοιπόν, και τώρα θα προχωρήσουμε μετά, θα τα αφήσουμε τώρα να κρυώσει και θα προχωρήσουμε μετά στο επόμενο δίκτυο. Θα ξαναλήξω πάλι βίντεο να το δείτε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε για το δεύτερο στάδιο, να φτιάξουμε τη μους. Λοιπόν, θα χρειαστούμε, θα σας δείξω τώρα. Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη. Ωραία. 150 γραμμάρια ζάχαρη. 150 γραμμάρια γλυκόζη. Τα 5 γραμμάρια μέλι.
Ωραία. Και 75 γραμμάρια νερό. Ωραία. Λοιπόν, θα το βάλουμε να το βράσουμε. Να φτάσουμε στους 140 βαθμούς. 130 με 140 βαθμούς. Στον κάθο του μίξερ έχουμε βάλει 3 σπράτια αυγού, τα οποία θα τα προσθέσουμε. Λοιπόν, και όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα ρίξουμε μία τσιπιά αλάτι, σοκολάτα 90 γραμμάριο γάλακτος και 20 γραμμάρια κακάο. Λοιπόν, εγώ για τις ανάγκες του βίντεο θα κλείσω πάλι, να μην σας τρώω χρόνο, και όταν είμαστε σχεδόν έτοιμοι θα το ξανανοίξω. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε φτάσει στους 133 βαθμούς. Δεν ξέρω, φαίνεται. Φαίνεται. Ωραία, φαίνεται. Λοιπόν, έχουμε χτυπήσει ήδη τη μαρέγκα μας. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Αποσύρουμε από τη φωτιά, γιατί δεν θέλουμε να μας καεί η καραμέλα. Λοιπόν, ρίχνουμε μία τσιβιά αλάτι, όπως σας έχω πει. Να ξέρετε ότι όλα τα γλυκά θέλουν λίγο αλάτι. Λοιπόν, χτυπάμε, δημιουργήσουμε να χτυπάμε το μίξερ και έτσι όπως είναι καυτό. Ωραία. Και έτσι όπως είναι καυτό, θα αρχίσουμε να ρίξουμε μέσα την καραμέλα. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε.
ανακατέψουμε τώρα λιγάκι, εδώ, όσο μπορούμε. Για να γίνει, για να είναι ομοιόμορφο. Ωραία. Αυτό βλέπετε τώρα, επειδή είναι ζεστό, είναι πώς θα το πω, είναι λαστιχωτό. Μη σας φοβίζει, αυτό το πράγμα θα πήξει κάποια στιγμή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να μείνει 24 ώρες, για να πήξει, να γίνει ένα σωστό, να γίνει σωστό. Λοιπόν, αυτό τώρα το μείγμα, θα το ρίξουμε πάνω στην καραμέλα. Με τη βοήθεια μιας Μαρίς, επειδή έχει πολύ, έχει αρκετό και δεν πρέπει να πεταχθεί τίποτα. Βλέπετε πόσο έχει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλάβατε, αλλά είμαστε έτοιμοι. Αυτό τώρα θα το αφήσουμε να πήξει και κάποια στιγμή αύριο θα το βγάλουμε από τη φόρμα που έχει. Το απλώνουμε όσο μπορούμε. Να πάει παντού. Αν και θα πάει από μόνο του, δεν χρειάζεται. Ωραία. Λοιπόν, όπως βλέπετε είμαστε έτοιμοι. Τώρα αυτό, όπως σας είπα, θα πήξει, θα τα αφήσουμε να πήξει και αύριο θα το κόψουμε μερίδες. Θα κοπεί μερίδες και θα γίνει σοκολατίσες μας. Τι πιο ωραίο γλυκάκι για τα πιτσιρίκια σας. Τουλάχιστον ξέρετε τι έχει μέσα. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, όταν είναι έτοιμο το μείγμα, την ώρα που θα το φτιάχνουμε τη σοκολάτα και αυτά. Ωστότε και καλό βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Περάσαμε 24 ώρες. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω. 400 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος. Έχω βάλει 3 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο. Θα βάλουμε μία ζελατίνα. Όσοι κυρίες δεν έχουν φούρνο μικροκυμάτων μπορούν να κάνουν τη διαδικασία σε μπεν μαρί. Ξέρετε, έτσι. Ένα μπολ σε καυτό νερό. Ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να λιώσει η σοκολάτα.
Σχεδόν είναι η ίδια διαδικασία, δεν έχουμε πρόβλημα, έτσι. Εγώ για πιο γρήγορα θα το βάλω στο φόρνο των κυμάτων. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δείξω τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, αυτές είναι οι μας, τις έχω κόψει, είναι έτοιμες. Πρέπει να μείνουν στην κατάψυξη, γιατί όταν θα πέσει η σοκολάτα, η ζεστή, θα πρέπει να είναι λίγο παγωμένη για να μην χάσει το, για να μην χάσει το σχήμα της. Οπότε δεν θα τα βγάζω, δεν θα τις βγάλω όλες μαζί, θα τις βγάζω λίγο-λίγο, λίγες-λίγες, για να σας δείξω. Για να σας δείξω και το τελευταίο, και το τελευταίο στάδιο. Λοιπόν, θα πρέπει να περιμένουμε 1-2 λεπτά να λιώσει η σοκολάτα μας. Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο. Θέλει οπωσδήποτε να έχετε θερμόμετρο. Εάν δεν έχετε θερμόμετρο, εκεί θα είναι ένα θεματάκι. Καλό είναι λοιπόν, το είπα και πιο στο προηγούμενο βίντεο, ότι θα πρέπει να πάρετε ένα θερμόμετρο. Δεν είναι ακριβό, έχει 6-7 ευρώ. Και ειδικά στη ζαχαροπλαστική το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο χρειάζεται συνέχεια. Λοιπόν, έχω φτιάξει μία σκάρα στην οποία έχω βάλει μία σκάρα. Θα κουμπίσουμε τις μάρες μας εδώ. Τώρα το τελικό αποτέλεσμα με όλες μαζί τις μάρες και αυτά θα τις δείτε στην ιστοσελίδα μας. Στην ιστοσελίδα μας μαζί με τη συνταγή. Προσπάθησα, πιστεύω ότι πήγε καλά, εγώ που δοκίμασα είναι πολύ νόστιμη, έτσι. Συγγνώμη που μιλάω πολύ, αλλά πρέπει για να λέμε του χρόνου, για να δούμε. Λοιπόν, έχει λιώσει η σοκολάτα μας, την ανακατεύουμε καλά να λιώσει τελείως, να πέσει και λίγο η θερμοκρασία της, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε πολύ ζεστή τη σοκολάτα μας, τη θέλουμε να είναι ένα στάδιο λίγο πριν το πάγωμα, για να μην μας χαλάσει και το γλυκό, έτσι. Όσο πιο σφιχτή είναι, όσο πιο κρύα μάλλον είναι, να το θέσω να το πω καλύτερα, όσο πιο κρύα είναι, τόσο καλύτερα κάθεται πάνω, θα καθίσει πάνω στις μάρες. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας δείξω, όλα τα μάρς πώς θα τα κάνω, έτσι. Πιστεύω 4-5 μάρς θα το δείτε πώς γίνεται και θα κάνετε κι εσείς τη διαδικασία όπως πρέπει. Επειδή θα πέφτουν παγωμένα τα μασάκια μέσα, υπάρχει μια περίπτωση να μας πήξει η σοκολάτα, οπότε θα πρέπει πάλι να μπούμε σε μια διαδικασία να το... Πώς το πω, να την ξαναζεστάλουμε λίγο τη σοκολάτα, με προσοχή βέβαια για να μην την κάψουν, έτσι. Λοιπόν, εδώ σίγουρα θα χρειαστούμε ένα... Νοκολάτα, γιατί πρέπει να είναι έξω. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε μία μας από την κατάψυξη, όπως είναι παγωμένη. Βλέπετε, και θα την ρίξουμε μέσα. Ένα γύρισμα. Βλέπετε. Λοιπόν, και θα την βάλουμε στη σκάρα μας. Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε να πετύχετε τα σχέδια που κάνει η μας, θα πρέπει να πιάσετε ένα κουταλάκι και να το κάνετε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, να πιάσω άλλο ένα.
ακόμα. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Βλέπετε, το ρίχνουμε μέσα. Τη ρίχνουμε μέσα. Τη βγάζουμε. Δεν χρειάζεται να μείνει πολλή ώρα μέσα. Και την ακουμπάμε στη σχάρα μας. Λοιπόν. Αυτή είναι η διαδικασία, δεν είναι τίποτα, παιδιά. Κάποιες κυρίες που θέλουν να κάνουν για γενέθλια, που ζητάνε απεγνωσμένα ιδέες για γενέθλια και ιστορίες που θέλουν συνταγούλες, ορίστε. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από μία μας. Λοιπόν, τώρα που έχει κρυώσει, αν θα δείτε λοιπόν εδώ, μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να κάνουμε τα σχέδια, έτσι. Να το. Εδώ. Λοιπόν, να σας δείξω, να σας το δείξω και λίγο πιο κοντά, να το δείτε. Αυτές είναι οι μας. Έτσι, θα το τραβήξουμε και φωτογραφία. Θα το τραβήξω και φωτογραφία. Λοιπόν, να είστε καλά. Σύντομα θα τα πούμε με μια καινούργια συνταγή. Μην ξεχνάτε να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικές Απολαύσεις, στο Facebook. Να έρθετε στην ιστοσελίδα μας www.magirikesapolaps.gr. Εκεί θα βρείτε και τη συνταγή αλλά και φωτογραφίες για να δείτε πώς γίνεται η όλη διαδικασία. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό βράδυ.